επόμενος και τελευταίος ομιλητής, ο σύντροφος Παναγιώτης Λαφαζάρης. Να σας καλημερίσω όλους, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω όλους εσάς, άντρες, γυναίκες και νεολαία που βλέπω, οι οποίοι με ενδιαφέρον ασφαλώς θα παρακολουθήσετε αυτή την εξέλιξη, αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή και τώρα η τελής γίνεται για τα μεγάλα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν την αριστερά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν απαγορευμένες ζώνες οι οποίες κυριαρχούν σήμερα στην πολιτική ζωή, αλλά θα έλεγα και στον χώρο της αριστεράς. Δύο πράγματα είναι σχεδόν εκτός συζήτησης. Η στάση πληρωμών επί του χρέους και η έξοδος από το ευρώ στο πλαίσιο μιας προοδευτικής πολιτικής εναλλακτικής απάντησης με σοσιαλιστική προοπτική και σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δύο αυτά θεωρούνται πράγματα ταμπού. Ουδέποτε έχει ανοίξει συζήτηση. Και όποτε επιχειρείται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ανοίξει κανείς τρίτος μια τέτοια συζήτηση, αυτός έχει εξαφανιστεί και δέχεται απέραντες συκοφαντίες και φυσικά μια τρομοκρατία. Και αυτό γιατί? Διότι ξέρει τώρα η κυρίαρχη πλευρά των πραγμάτων, η κυρίαρχη τάξη και εδώ και στην Ευρώπη, ξέρουν το εξής απλό. Ότι για να φύγει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα, για να φύγει η Ευρωζώνη, η Ευρωπεριφέρεια, για να φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την μπότα η οποία έχει επιβληθεί της απέραντης τροϊκανής και μνημονιακής λαϊλασίας, χρειάζονται δύο πράγματα. Να μην πληρωθεί το χρέος, ένα κεντρικό θέμα, και συναφές με αυτό, για να το πετύχει μια χώρα, να φύγει από το ευρωνόμισμα στο πλαίσιο μιας γενικότερης σύγκρουσης με λογική διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν επιτευχθεί η διάλυση, τότε ο προοδευτικός δρόμος με την αποδέσμευση από το ευρώ θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, άμα δείτε τις εφημερίδες, θα εντυπωσιαστείτε. Κατακλείζονται σχεδόν όλο του φάσματος από άρθρα τα οποία επιτίθενται κατά ενός αντιπάλου, ο οποίος τουλάχιστον επισήμως δεν εκφράζεται. Ποιος είναι αυτός ο αντίπαλος? Κάποιοι που θέλουν να βγάλουν τη χώρα από το ευρώ και να την πάνε στη δραχμή. Και αυτό γίνεται σχεδόν σε όλο το φάσμα. Εγώ μου έκανε εντύπωση ότι είδα χθες μια δήλωση μέχρι και του Αμερικανού στρατηγού επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Αθεόφοβος, κοιτάξτε τι είπε. Η Ευρωζώνη, λέει, βρίσκεται προ μεγάλου κινδύνου. Μας απασχολεί εξαιρετικά το γεγονός ενός υγιούς και βιώσιμου Ευρώπη. Γιατί κατά κάποιο τρόπο είμαστε και εμείς εκτεθειμένοι σε αυτό. Αλλά γιατί επίσης ένα μη βιώσιμο ευρώ έχει τη δυναμική να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, διεθνικές συγκρούσεις, δηλαδή περίπου και στον πόλεμο το πάει, και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενότητα της οποίας περιπλανείται εδώ και τόσα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο να κινδυνολογεί και να τρομοκρατεί τους λαούς της Ευρώπης από πέραν του Ατλαντικού ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και να τους απειλεί περίπου ότι αν κάνουν το σφάλμα να αποδεσμευθούν από το ευρώ συνολικότερα ή και χώρες συγκεκριμένες, τότε κινδυνεύουν ακόμα και με πόλεμο. Λες και η Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 2000 που περίπου διαμορφώθηκε το ευρώ δεν ζούσε ειρηνικά και δεν συνεργαζόταν σε αυτό το χώρο, δεν υπήρχε συνεργασία σε καπιταλιστικό επίπεδο, αλλά συνεργασία. Επομένως, γιατί τόση επιμονή με το ευρώ? Διότι το ευρώ συμπυκνώνει αυτήν την ώρα μια σκληρή ταξική διάσταση κυριαρχίας του χρηματιστικού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
του πολυεθνικού κεφαλαίου, αυτού του κεφαλαίου του πιο των πιο ισχυρών μερίδων του στον ευρωπαϊκό χώρο, και επομένως το ευρώ από αυτή την άποψη κατοχυρώνει αυτές τις προοπτικές και διασφαλίζει τα συμφέροντά του. Η διατάραξη του ευρώ από κινήματα και αγώνες που έχουν προοδευτικό και σοσιαλιστικό προσανατολισμό, η διατάραξη του ευρώ θα διαταράξει την καρδιά του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Την καρδιά σήμερα αυτού που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία συνεχώς αντιδραστικοποιείται, γίνεται το φόβητρο των λαών και φτάνει στο σημείο πλέον να οικονομεύει και την ίδια την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως πάρα πολύ σωστά είπε και ο Πάνος ο Κοσμάς. Σήμερα η δημοκρατία είναι πλάσμα, είναι φύλος ηχής στα χέρια των κυρίαρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο όνομα της σταθερότητας του ευρώ κάνουν μια επιδρομή στα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα και στο όνομα της σταθερότητας του ευρώ καταργούν κάθε ίχνος σχεδόν δημοκρατίας. Μιλάμε για τις αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτά που συνέβησαν στη Σύνοδο προχθές συνιστούν μια άνευ προηγουμένου δημοσιονομική χούντα που μετατρέπουν την Ευρωζώνη σε μια πραγματική φυλακή, η οποία πρέπει στο όνομα των έλλειμμάτων και της σταθερότητας του ευρώ, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, να επιβάλλει σε όλους τους λαούς μια αιώνια σχεδόν λιτότητα. Γιατί φανταστείτε αυτές οι αποφάσεις. Για να πάμε σε ισοσκελισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, στο όνομα της σταθερότητας του ευρώ, αυτά. Σε λοιπόν ισοσκελισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και σε χρέη τα οποία θα κινούνται κάτω από 60% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, πρέπει το επόμενο διάστημα όλη η Ευρώπη να μεταβληθεί σε εργασιακή και κοινωνική έρημο. Θα πάμε σε μισθούς Κίνας στην Ευρώπη, ολόκληρη την Ευρώπη, και ανέργους οι οποίοι θα συναγωνίζονται και θα ανταγωνίζονται σε όλο το πλαίσιο αυτό τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, τους απασχολήσιμους όμως, όχι εργαζόμενους, τους απασχολήσιμους. Για δε την Ελλάδα, αυτή η κατάσταση που προδιαγράφεται σημαίνει για τα επόμενα χρόνια ότι θα μετράτε πλέον κανονικά το ποσοστό των εργαζομένων και όχι το ποσοστό των ανέργων. Μιλάμε για ένα πραγματικό εφιάλτη. Αυτό δεν γίνεται στο όνομα ενός ουδέτερου αταξικού ευρώ. Δεν γίνεται στο όνομα μιας ουδέτερης αταξικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα νομίσματα στον καπιταλισμό είναι βεβαίως έχουν ταξική θέσμιση, διότι εντάσσονται σε μια ταξική οικονομική πολιτική. Το ευρώ όμως πολλαπλασιάζει αυτήν την ταξική φύση και δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο μονεταρισμού, διότι συνιστά ένα υπερεθνικό νόμισμα το οποίο εμπίπτει και κατακεραυνώνει συγκεκριμένα έθνη, κράτη και λαούς. Το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό άλλωστε σήμερα αυτά που επιβάλλονται δεν επιβάλλονται από ένα έθνος κράτος. Ήταν πολύ αμφίβολο αν ο ελληνικός καπιταλισμός θα μπορούσε από μόνος του να εφαρμόσει αυτά τα τροϊκανά μνημονιακά προγράμματα προεργασίας και κατεδάφησης. Χρησιμοποιεί ως δύναμη για να εμπεδώσει αυτή την πολιτική, ως δύναμη αυτά τα οποία προέρχονται και κινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή είναι το ίδιο το χέρι του ευρωπαϊκού καπιταλισμού που κινείται. Κινείται με ένα συμπαγή τρόπο για να επιβάλλει αυτά τα μέτρα και είναι και το χέρι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή του παγκόσμιου καπιταλισμού. Το ευρώ διαμορφώθηκε μέσα από τη συνθήκη του Μάστερ. Η καρδιά της συνθήκης του Μάστερ είναι η συγκρότηση του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος. Τότε πολλοί από εμάς αντιταχθήκαμε στη συνθήκη του Μάστερ, αλλά φαίνεται ότι αντιταστόμαστε στη συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά δεν αμφισβητούμε τα εκτρώματά της, και το εκτρώμα το μεγάλο το οποίο γέννησε για όλη την Ευρώπη είναι το ευρώ.
όχι για τον ευρώ, δεν είναι έκτρωμα για τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, για τη συμμαχία αυτή των σκληρών αντιδραστικών δυνάμεων, για τη νέα ιερά συμμαχία στην Ευρώπη, δεν είναι αντίπαλο εις αυτούς, είναι αντίπαλο στους λαούς εργαζόμενους. Το ευρώ, από τότε που διαμορφώθηκε, έχει φέρει μία κατάσταση στην Ευρώπη συνεχούς αποδόμησης και ύφεσης. Μια συνεχούς κατάστασης διάλυσης. Το ευρώ λοιπόν πάνω στη συνθήκη του Μάστριχτ διαμορφώθηκε για να ενισχύσει και να τελειοποιήσει την απελευθερωμένη, υποτίθεται και άκρος ανταγωνιστική ενιαία αγορά. Είχαμε την ενιαία πράξη της ενιαίας αγοράς, αλλά χωρίς ενιαίο νόμισμα η ενιαία αγορά δεν υφίστατο. Τα νομίσματα ήταν τείχη τα οποία λειτουργούσαν υποτίθεται προστατευτικά, ιδιαίτερα για τις πιο αδύνατες χώρες εντός της Ευρωζώνης. Έπρεπε να καταρριφθούν τα νομισματικά τείχη, να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο, αγοραίο πλαίσιο, άκρος φιλελεύθερο, άκρος ανταγωνιστικό. Γι' αυτό θέλαμε και ένα ενιαίο νόμισμα. Και για να φτιάξουν το ενιαίο νόμισμα, θέλαμε δίπλα του για να σταθεί έναν μονεταριστικό αντιδραστικό μηχανισμό, το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και για να παραμείνει το ευρώ εν ζωή, πρέπει αυτός ο μηχανισμός που το στηρίζει να αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο. Είχαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας που προέβλεπε, θυμάστε το 3% έλλειμμα, 60% δεν μπόρεσε και αυτό να εφαρμοστεί ποτέ. 3%, 60% και για να μπει ρυθμίσει στα επιτόκια, στον πληθωρισμό, στις διακοιμάνσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας, όλα αυτά δεν αρκούν τώρα και πάμε σε ένα ακόμα σκληρότερο και χειρότερο σύμφωνο σταθερότητας, δημοσιονομικής, ας πούμε, πειθαρχίας όπως το λένε. Στην ουσία μιλάμε για δημοσιονομική φυλακή, όπως σας είπα, το οποίο είναι διαλυτικό πλέον σε κοινωνικό και ταξικό επίπεδο για όλη την Ευρώπη. Αυτό το ευρώ λοιπόν αποτελεί το σκληρό πυρήνα σήμερα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Και αυτό το ευρώ είναι υπεύθυνο για την ειδική όξυνση που παίρνει η κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση είναι διεθνής. Και όταν μιλάγαμε κάποιοι για κρίση, κάποιοι μας ειρωνεύονται. Η κρίση είναι διεθνής. Και κυρίως είναι κρίση του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Αλλά γιατί παίρνει αυτή την όξυνση ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη, γιατί πλήττει την περιφέρεια? Είναι γιατί στην Ελλάδα μαζεύτηκαν οι τεμπέληδες? Είναι γιατί έχει τα γνωστά προβλήματα, διαφορετικά προβλήματα ο ελληνικός καπιταλισμός, ασφαλώς, είναι ρόλο. Αλλά τότε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η κρίση είναι και στην Ελλάδα, είναι και στην Ιρλανδία, είναι και στην Ιταλία, είναι και στην Πορτογαλία, είναι και στην Ισπανία και αγγίζει τώρα και τον ίδιο το σκληρό πυρήνα? Ποιο είναι το κοινό που συνδέει όλες αυτές τις χώρες στην Ευρωζώνη? Είναι ακριβώς το ευρώ. Το ευρώ ως μηχανισμός, γιατί δεν είναι απλό νόμισμα, είναι αυτό που παροξύνει όλα τα κρίσιμα φαινόμενα μέσα στην Ευρωζώνη, ενθαρρύνει την κερδοσκοπική επίθεση και λειτουργεί, ας πούμε, αποδιαθρωτικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλο το εργασιακό και κοινωνικό πεδίο. Άλλωστε, δεν κρίσεις χρέους, με τη μορφή που εφαρμόζεται εδώ πέρα, που βλέπουμε να εκδηλώνεται γενική κρίση στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα στην Ευρωπεριφερία, κρίσεις χρέους και κρίσεις οδηγίου πληρωμάτων, δεν έχουν δυνατότητα ποτέ να εκφραστούν σε χώρες με εθνικά νομίσματα. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Εκφράζονται μόνο σε χώρες ή σε ομάδες χωρών που έχουν κλειδώσει τα νομίσματά τους με σκληρά νομίσματα ή έχουν διαμορφώσει νομισματικές ζώνες με αυτόν τον άκαμπτο και θα έλεγα μονεταριστικό, δογματικό, γερμανικού τύπου τρόπο. Η κρίση του 99 στην Ασία που διέλυσε τις ασιατικές τίγρες ήταν κρίση κερδοσκοπικής επίθεσης γιατί είχαν κλειδώσει τα νομίσματά τους με το δολάριο. Το κλείδωμα αυτό επέτρεψε στην κερδοσκοπία να τις υποβάλει σε μεγάλη επίθεση και να τις αποδιαβρώσει. Οι κρίσεις στη Λατινική Αμερική συμβαίνουν και διαμορφώνονται μόνο τότε όταν κλειδώνουν οι χώρες αυτές τα νομίσματά τους με το δολάριο. Αν δεν τα κλειδώσουν τα νομίσματα, έχουν ένα αντίδοτο για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κρίσεις χρέους ή κρίσεις συζυγίους πληρωμών. Έχουν δηλαδή με το εθνικό
νόμισμα, πρώτον την τύπωση χρήματος, δεύτερον την υποτίμησή του και τρίτον τη χάραξη μιας νομισματικής χρηματοδοτικής πολιτικής. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατον η κερδοσκοπία να μπορέσει να λειτουργήσει σε χώρες με εθνικά νομίσματα. Άλλωστε δεν είναι εύκολο και να φτάσουν σε χρέη που δημιουργούν κρίση σε τέτοιου είδους χώρες. Και γιατί κλειδώνουν τα νομίσματα. Οι δεύτερες και τρίτες χώρες του δεύτερου και τρίτου κόσμου. Γιατί. Για τον απλό λόγο. Διότι θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές. Διότι η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας θεωρείται ελκυστικό κίνητρο για την προσέλκυση κεφαλαίων. Και πέφτουν βεβαίως στην παγίδα. Εδώ βεβαίως για άλλους λόγους διαμορφώθηκε σήμερα και συγκροτήθηκε το ευρώ ως ο ολοστρωτήρας του ευρωπαϊκού χρηματιστικού πολυεθνικού κεφαλαίου. Αυτή την ώρα λοιπόν δύο μεγάλα θέματα είναι στο προσκήνιο. Και τελειώνω με αυτό. Για να ανοίξουμε δρόμους προοδευτικούς, για να ανοίξουμε δρόμους σοσιαλιστικής προοπτικής, πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο και από την Τρόικα. Είναι σαν να λες στην κατοχή τότε, δεν λέω, δεν μεταφέρω αναλογίες, ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε δρόμους προόδου και σοσιαλισμού με τους Γερμανούς στη χώρα. Δεν γινόταν αυτό. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα προόδου στην Ελλάδα αν δεν φύγει το μνημόνιο και η Τρόικα. Για να φύγει όμως το μνημόνιο και η Τρόικα θα φύγουν μαζί και οι δόσεις τους. Δεν γίνεται να παίρνουμε δόσεις και να μην έχουμε μνημόνια. Φεύγοντας οι δόσεις σημαίνει το εξής απλό. Ότι το χρέος αυτό, επειδή οι αγορές είναι κλειστές και επειδή δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση Τρόικας, πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις στάση πληρωμών και να μην το πληρώσει το χρέος έτσι κι αλλιώς, διότι και είναι και μη βιώσιμο. Επομένως αναγκαστικά θα πας στη στάση πληρωμών για να μην πληρώσει το χρέος. Πηγαίνοντας εκεί αναγκαστικά σχεδόν θα πας στο ευρωνόμισμα, από το ευρωνόμισμα σε ένα νέο προοδευτικό εθνικό, σε προοδευτική βάση διαμορφωμένο εθνικό νόμισμα για να αντιμετωπίσεις το χρηματοδοτικό πρόβλημα που θα έχεις. Εδώ κούρεμα 50% που ανακάνουν και βλέπετε ότι χρειάζεται, όπως το κάνουν και για όποιο μέρος του κεφαλαίου κάνουν, και βλέπετε ότι χρειάζεται να κεφαλαιοποιήσει το τραπεζό. Αν λοιπόν πας σε στάση πληρωμών, υποχρεωτικά πρέπει να εθνικοποιήσεις τις τράπεζες, πρέπει να έχεις εθνικό νόμισμα να τις ανακεφαλαιοποιήσεις για να ασκήσεις μια νέα πολιτική. Και τελειώνω λέγοντας ότι επομένως δεν μπορεί να φύγουμε από το μνημόνιο και την Τρόικα χωρίς αυτούς τους ογκόλυφους στάση πληρωμών σε εξόδου από το ευρώ. Και βεβαίως δεν μπορεί να κάνεις ούτε βήμα προόδου, ούτε βήμα προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και πολύ περισσότερο σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων όσο παραμένει κανένας μέσα στο πλαίσιο του ευρώ, ακόμα θα έλεγα και μέσα στο σκληρό, ταξικό, αντιδημοκρατικό, σχεδόν πλέον τυραννικό από την άποψη του κεφαλαίου πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κινήσεις αυτές των προοδευτικών αλλαγών σε σύγκρουση και ρήξη με αυτά τα πεδία είναι απόλυτα αναγκαίες. Επομένως, αυτά τα μεγάλα αιτήματα πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να τα βάλουμε στο προσκήνιο, άλλωστε τα βάζουν οι αντίπαλοι. Διότι ξέρουν και λένε στον ελληνικό λαό ότι αν δεν θέλετε το μνημόνιο και την Τρόικα, τότε θα έχετε πτώχευση και έξω από το ευρώ. Και κάποιος πρέπει να απαντήσει στην πρόκληση και να πει ναι, επιλέγουμε χίλιες φορές τη στάση πληρωμών, επομένως την πτώχευση, χίλιες φορές την έξοδο από το ευρώ, από την μνημονιακή, απεριόριστη, χωρίς ημερομηνία λήξης, μνημονιακή λαϊλασία, η οποία είναι βαρέλη χωρίς πάτο. Σας ευχαριστώ.